Με πολύ αργού ρυθμού προχωράει η κατάθεση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ετοί συλλογιστέ εμφανίζονται διστακτικοί να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες καθώς πολλές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα στείλει τα σχετικά δικαιολογητικά βεβαιώσεις και στοιχεία. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την περασμένη εβδομάδα, από το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Ενδιαφέρον υπάρχει, ρωτάει ο κόσμος. Και είναι λογικό να ρωτάει γιατί ήδη έχει καθυστερήσει πολύ η διαδικασία σε κανονικές συνθήκες. Θα έπρεπε ήδη να είχαμε ξεκινήσει από αρχές Απριλίου όπως γίνεται συνήθω κάθε χρονιά. Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει κυρίω, θα μπορούσαμε να πούμε, για ψυχολογικού λόγου. Γιατί δεν μπορούμε ακόμη να υποβάλουμε σωστά ε, φορολογικές φορολογικέ δηλώσει στο μεγαλύτερο μέρο των περιπτώσεων. Πολλοί, Πολλοί κρατικοί φορεί δεν έχουν ακόμη ε, στείλει στο σύστημα τάξη τα δεδομένα που πρέπει να στείλουν. Ο ΕΔΑ, α πούμε, δεν έχει στείλει τα επιδόματα που έχει χορηγήσει το 2020. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει εκδώσει ακόμη τι βεβαιώσει για τι εισφορέ που έχουν πληρώσει οι οι επιχειρήσεις και γενικά υπάρχει η έλλειψη από πολλά δεδομένα που πρέπει να σταλούν στο σύστημα τάξης για να μπορέσουμε να υποβάλουμε σωστά μια φορολογική δήλωση. Μία εκκρεμότητα μεγάλη ακόμη που ισχύει βέβαια είναι και τα χρήματα των αποζημιώσεων από τις αναστολές που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι, τα οποία ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να τα χειριστούμε, δεν ξέρουμε αν το Υπουργείο θα ενημερώσει το σύστημα τάξης με τις αμοιβέ αυτές και αν δεν ενημερώσει το τάξης, το Υπουργείο για τι Αμοιβέ που έχει καταβάλει στου εργαζόμενου που ήταν σε αναστολή το 2020, δεν γνωρίζουμε πώ εμεί μπορούμε να αντλήσουμε τι αμοιβέ αυτέ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι αμοιβέ αποζημιώσει έχει λάβει ο κάθε εργαζόμενο που ήταν σε αναστολή η σύμβασή του. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα ακόμη και καλό θα είναι και οι φορολογούμενοι να κάνουν λίγη υπομονή και να μην σπεύσουν άμεσα να κάνουν τη φορολογική του δήλωση, γιατί μπορεί <σκορμίκια> να, <σκορμίκια> να, να κληθούν μετά να χρειαστεί να κάνουν τροποποιήσει και να αλλάξουν τα δεδομένα. πότε η προθεσμία, <σκορμίκια> Η προθεσμία κανονικά λήγει στο τέλο Ιουλίου. Ε, αυτό γίνεται. Θα, λίγει στο τέλο Ιουλίου αρχικά. Οι δόσει <σκορμίκια> του φόρου που θα προκύψει θα πληρωθούν σε αυτή την περίπτωση σε 8 μηνιαίες μηνιαίε δόσει. Και αν πληρωθεί εφάπαξο φόρο μέχρι το τέλος Ιουλίου θα υπάρχει μια έκπτωση 3%. Μπορεί όμως εμπρόθεσμα να υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι το τέλος Αυγούστου. Απλώ οι δόσει τότε δεν θα είναι 8, θα είναι 7, δηλαδή, η δόση του Ιουλίου και του Αυγούστου θα πληρωθεί διπλή. Και δεν θα υπάρχει και αυτή η ελάφρυνση του 3% αν πληρωθεί ο φόρο με μια, μέχρι το τέλο του Αυγούστου, δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι και αυτή η προθεσμία δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για όσε φορολογικέ δηλώσει που βληθούν στο τέλος, μέχρι το τέλο Αυγούστου. Αλλά νομίζω ότι και αυτή έτσι όπω πάει η κατάσταση όλη δεν είναι μια ρεαλιστική προθεσμία. Πιστεύω ότι. Malón para el último septiembre.